Κεφάλαιο πόλεμος. Στο μεταξύ, η υπόλοιπη Ευρώπη υπέφερε από τα δεινά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο πόλεμος άφηνε πίσω του έναν κόσμο από ερείπια. Εκατομμύρια νέοι νεκροί, μια ολόκληρη γενιά κατεστραμμένη. Οι ζωγράφοι της ομάδας της γέφυρας και άλλοι, ο Μαξ Μπέκμαν και ο Ότο Ντίξ ανάμεσά τους, σημαδεύτηκαν για πάντα και έδωσαν στον γερμανικό εξπρεσιονισμό μια καινούργια κατεύθυνση, πιο σκληρή και επιθετική, γεμάτη απελπισία. Ιδιαίτερα στην τριλογία του Ντίξ, γεμάτη από ακροτηριασμένους στρατιώτες, μάρτυρες της καταστροφής του κόσμου. Τα χαρακόμματα είχαν ανοίξει μία πληγή πάνω στο πρόσωπο της Ευρώπης, ένα ψυχολογικό τραύμα που θα άφηνε τα σημάδια του δεκαετίες ολόκληρες. Ο Νταντάισμος δημιουργήθηκε το 1916, χρονιά της μάχης του Βερντέν. Ένας ριζοσπαστικός άνεμος διαμαρτυρίας φύσηξε στους λογοτεχνικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους της Ευρώπης. Όλη η αθλειότητα μιας ερυπωμένης Ευρώπης συνοψίστηκε στο κείμενο του Πικάμπια. Η τιμή αγοράζεται και πουλιέται. Το Νταντά όμως δεν αισθάνεται τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Είναι σαν τις ελπίδες σας. Τίποτα, σαν τον παράδεισό σας. Τίποτα, σαν τα είδωλά σας. Τίποτα, σαν τους πολιτικούς σας. Τίποτα, σαν τους ήρωές σας. Τίποτα, σαν τους καλλιτέχνες σας. Τίποτα, σαν τις θρησκείες σας. Τίποτα. Ο Λάμπαν επέστρεψε στη Γερμανία. Έγινε διευθυντής του Εθνικού Μπαλέτου. Ήταν η πρώτη επίσημη θέση που κατήχε. Μετά το 1921 εγκαταστάθηκε στο Αμβούργο. Έγινε διευθυντής μιας σχολής και ενός συγκροτήματος. Εδώ εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο Κουρτ Γιος. Αν και δεν ήταν ακόμα χορευτής, ο Λάμπαν τον προσέλαβε στο συγκρότημά του. Η προσωπικότητά του βάρινε περισσότερο από την τεχνική του. Ο Γιος δεν άργησε να γίνει συνεργάτης του, όπως ακριβώς η Βίγκμαν 8 χρόνια νωρίτερα. Πραγματοποίησε τις θεωρίες του Λάμπαν. Δουλεύοντας μέσα στα όρια της κλίμακας του Λάμπαν, συγκέντρωσε την προσοχή του στην εκφραστική κίνηση. Χορογράφησε ένα αντρικό ντουέτο. Έγινε χορογράφος ενός δημόσιου θεάτρου, όπου συνάντησε μελλοντικούς συνεργάτες, τον συνθέτη Φρίτζ Κόεν και τον σχεδιαστή Χάιν Χέκχοφ. Έκανε γνωστές τις θεωρίες του Λάμπαν στους επαγγελματικούς κύκλους και για πρώτη φορά εισήγαγε τον όρο «χοροθέατρο». Το 1927 με τον Σίγκουρτ Λέεντερ δημιουργεί ένα τμήμα χορού στην Ακαδημία της Έσης, την Folkwand Schule. Στα μαθήματα ενσωμάτωνε και στοιχεία από το κλασικό μπαλέτο. Ταυτόχρονα ίδρυσε το δικό του συγκρότημα. Το 1928 οργάνωσε το Συνέδριο Γερμανών Χορευτών. Πίστευε ότι ο μοντέρνος χορός έπρεπε να ενσωματώνει στοιχεία από την κληρονομιά του, συμπεριλαμβανομένου και του κλασικού μπαλέτου. Ενώ η Μέρι Βίγκμαν πίστευε ότι ο εξπρεσιονιστικός και ο κλασικός χορός ήταν δύο πράγματα ασυμβίβαστα. Η Βίγκμαν είχε εγκατασταθεί στη Δρέσδη και είχε ιδρύσει σχολή και συγκρότημα. Συνέχισε να χρησιμοποιεί το χορό όπως ο Λάμπαν την είχε μάθει, προσθέτοντας τα στοιχεία του μυστικισμού, του ενστίκτου της και μια πιο δραματική χρήση της χειρονομίας. Τον ίδιο γερμανικό ρομαντισμό απαντούσε κανείς στις χορογραφίες της
όπως και στις θεατρικές παραγωγές του Max Reinhardt και στο σινεμά του Murnau, Fritz Lang και Pabst. Το ίδιο contrast στο φωτισμό, την ίδια δραματική χρήση της χειρονομίας, την ίδια γοητεία του παράλογου. Κεφάλαιο, νέα εποχή. Μετά την ήττα των Σπαρτακιστών, παρένθεση, μια κίνηση με πρότυπο την Ρωσική Επανάσταση, οι μεγάλες πόλεις της έκαναν τη Γερμανία κέντρο του μοντερνισμού. Στο μέλλον, το Βερολίνο θα γινόταν μια μητρόπολη, πόλος έλξης, διανοούμενων και καλλιτεχνών. Κάθε μέρα καινούρια θέατρα και καινούρια καμπαρέ ξεφύτρωναν. Τον κόσμο τον συγκινούσε η Ανίτα Μπέρμπερ, νυχτερινή θεά μιας κομψής απελπισίας. Διασκέδαζε με τη Βαλέσκα Γκέρτ, που είχε μεταφέρει την πολιτική σάτυρα στη σύγχρονη σκηνή. Ο εκπληκτικός δυναμισμός του Βερολίνου εκείνη την εποχή φαίνεται στο διήγημα «Alexander Platz» του Alfred Döblin και στην ταινία του Sternberg «Ο γαλάζιος άγγελος». Η έντονη ρυθμή των αρχών του αιώνα, το υπερβολικό ενδιαφέρον για την ψυχή, έδωσαν τη θέση τους τώρα στην αγάπη της σαφήνειας. Η Γερμανία τώρα ξαναχτιζόταν, χρησιμοποιώντας τα καινούργια αξιώματα της αρχιτεκτονικής σχολής Bauhaus. Ο πρώτος διευθυντής, Walter Gropius, πίστευε ότι η αρχιτεκτονική έπρεπε να κάνει προσιτή μια βιομηχανοποιημένη κοινωνία, ενσωματώνοντάς την στην καθημερινή ζωή. Για τα μέλη του Bauhaus, οι υπερβολές της μηχανοποίησης έγιναν δημιουργικό υλικό. Από τη συμμαχία ανθρώπου-μηχανής γεννήθηκε η βιομηχανική τέχνη. Κλέν, Καντίνσκι και Μόχολινάγκη όλοι δίδασκαν στο Bauhaus, καθώς και ο ζωγράφος Όσκαρ Σλέμερ, ιδρυτής ενός εκπληκτικού συγκροτήματος μπαλέτου. Εμπνευσμένος από τις απρόσωπες μαριονέτες, πρότεινε έναν συνδυασμό γεωμετρικής φόρμας και αφηρημένης κίνησης στο τριαδικό μπαλέτο. Η Βίγκμαν γνώριζε αυτήν την τάση. Η χορογραφία χαρακτηριζόταν από απλή, γυμνή γραμμή και στυλιζαρισμένη κίνηση. Το 1929 αρχίζει μια καινούρια φάση με ένα πελώριο χορευτικό φρέσκο, το Totenmal. Εντυπωσιακοί όγκοι από φιγούρες διέσχιζαν τη σκηνή, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη παράσταση. Ήταν ένα σχεδόν θρησκευτικό όραμα ενός θεάτρου, μέσα από το οποίο πρόβαλε το γερμανικό όραμα για μια φόρμα μεγαλύτερη από την κοινότυπη. Στις αρχές του 30, ο μοντέρνος χώρος κατήχε πιο σημαντική θέση από το κλασικό μπαλέτο στη Γερμανία. Αυτό ήταν κάτι μοναδικό στην Ευρώπη. Για πρώτη φορά, μια πειραματική μορφή χορού γινόταν δεκτή στα επίσημα δημόσια θέατρα και θέατρα όπερας. Ο Λάμπαν είχε την πρώτη θέση. Μαθητές του άνοιγαν σχολές σε Βενετία, Ρώμη, Βουδαπέστη, Αμβέρσα. Τα μπαλέτα γιος θριάμβευσαν στο Broadway. Η σχολή στην Νέση έγινε διεθνής. Η Βίγκαν διεύθυνε δύο σχολεία στη Γερμανία. Μαθητής της άνοιξε ένα στην Αμερική. Χορευτές εκπαιδευμένοι από την Βίγκαν μετέφεραν τον γερμανικό χορό στα πέρατα του κόσμου. Η Βον Γεώργη, Γκρέτ Παλούκα και ο Χάραλντ Κρόιτσμπεργκ, ο οποίος συνέδεσε τη δύναμη του εξπρεσιονισμού με τον έλεγχο του κλασικού. Κεφάλαιο, Κουρτ Γιος. Ο γερμανικός χορός φαινόταν για τους έξω να ταξιδεύει στην κορυφή ενός παλιριακού κύματος. Ξαφνικά, όμως, βρέθηκε στην ανάγκη να αντιμετωπίσει εσωτερικές πολιτικο-οικονομικές δυσκολίες.
που αποδείχθηκαν μακροπρόθεσμα μοιραίες. Η οικονομική κρίση είχε φέρει δυστυχία στη Γερμανία. Σε όλες τις κοινωνικές τάξεις υπήρχε ένα μίσος για την ισχύ του χρήματος, για το διεθνή καπιταλισμό. Μίσος ανάμεικτο με αντισημιτισμό. Χάρη στη βοήθεια μιας δυνατής προπαγάνδας γεμάτης ψέμα, το Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα του Αδόλφου Χίτλερ ήταν έτοιμο να πάρει την εξουσία. Στον κόσμο του χορού, ο